Νωρίς το πρωί της 5ης συνεργεία του Δήμου Καβάλας καθάριζαν χόρτα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες επέφεραν την πρώιμη και μεταχεία ανάπτυξη βλάστηση και η ανάγκη αποψήλωσης και καθαρισμού ήταν επιβεβλημένη. Σε μια γειτονιά όπως και σε άλλες πολλές, είναι Αγουράκοντος Μεσόλωνος, είναι από τις παλιές γέρικες γειτονιές. Προσπαθούμε να την ομορφαίνουμε και αυτή. Με όλα τα συνεργεία είμαστε εδώ, έχουμε προχωρήσει πιο πάνω, υπάρχει και άλλο συνεργείο. Δεν είναι μόνο που θα κόψουμε τα χόρτα και θα καθαρίσουμε, θα βάψουμε τα κάγκελα, θα ασπρίσουμε γενικά τη γειτονιά ώστε να αποκτήσει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Αυτή τη στιγμή λίγο τρέχουμε παραπάνω, τα χόρτα έχουν ανεβεί αυτό το χρονικό διάστημα με όλους τους κινδύνους που κρύβουν. Τα καταφέρνουμε με στιγμής, έχουμε περάσει από πολλές γειτονιές και δεύτερη και τρίτη φορά. Ελπίζω μέχρι το 15 Αύγουστο να έχουμε τελειώσει όλο το πρόγραμμά μας και να συνεχίσουμε για τέταρτη φορά. Έχουμε κάποια παράπονα πολιτών, κύριε Σταυρίδη, ότι κάποια απορριμματοφόρα περνούν από συνοικίες και βλέποντας ότι κάτι δεν είναι πολύ γεμάτοι, τους αφήνουν μισογεμάτους και φεύγουν. Ναι, δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Έχω ακούσει και εγώ αυτά τα παράπονα, έχω μιλήσει με τον προϊστάμενο στο τμήμα. Σίγουρα είναι απαράδεκτο αν γίνεται κάτι τέτοιο. Θα το δω το μεσημέρι που έχουμε μια μικρή συγκέντρωση. Είναι η εποχή που δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να κοιτάμε τον κάδο αν έχει σκουπίδια ή όχι. Και μια σακούλα πρέπει να, αν έχει, πρέπει να τη μαζέψουμε. Είναι τουριστική σεζόν. Κόσμος στην Καβάλα υπάρχει πάρα πολύ. Αν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο, το οποίο πιστεύω το μεσημέρι θα το δούμε και θα διορθωθεί. Γενικά και όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, καλό είναι να επικοινωνούν με τον προϊστάμενο ή με μένα για να μπορούμε να το ελέγξουμε και να το διορθώσουμε. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου Κυριάκο Σταυρίδη, η Αντιδημαρχία συνεχίζει να δουλεύει με τα ελάχιστα χέρια τα οποία διαθέτει, ενώ οι νέες προσλήψεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά το Μάρτιο του 2023. Νέο προσωπικό περιμένετε να ενταχθεί στην Αντιδημαρχία σας? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Όποιες προσλήψεις ήταν με το οκτάμινο με πρόσυνταξη εδώ, τις προγράμματα έχουν γίνει. Το δυσάρεστο είναι πως του χρόνου τώρα πια, το Μάρτιο πάλι θα ξαναπάρουμε προσωπικό. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις COVID στο αμαξοστάσιο. Δεν έχει σταματήσει, εδώ και ένα μήνα έχουμε προβλήματα, είναι κατά μέσο όρο 25 με 30 άτομα λείπουν από την υπηρεσία και σε μια εποχή η οποία είναι η πόλη γεμάτη. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να το καλύψουμε, πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα να τελειώσει και Αύγουστο θα τα καταφέρουμε, αλλά προσλήψεις του χρόνου πια Μάρτιο.